τέλος το παιχνίδι, όλα καλά για την ομάδα σας. Στην κορυφή παραμένει. Πώς είδατε το παιχνίδι? Στην κορυφή παραμένει η ομάδα μας, σίγουρα αυτό είναι το θετικό. Αυτό κρατάμε στην ουσία το μάτς. Το παιχνίδι ήταν δύο ημίχρονα. Το πρώτο ημίχρονα ήταν πολύ κακό. Κάτσε ο αντίπαλος μας περίμενε. Είχαμε τον αέρα, μας περίμενε πίσω. Προσπαθούσαμε να δημιουργήσουμε, αλλά δεν μας έβγαινε. Παρασυρθήκαμε πάρα πολύ από τον αέρα. Δεν παίξαμε καθόλου καλά την μπάλα κάτω. Βέβαια, είχαμε κάποιες ευκαιρίες. Δεν ευτυχήσαμε να κάνουμε γκολ. Ο αντίπαλος στην πρώτη ευκαιρία στην ουσία που μας δημιούργησε από ένα λάθος και αδράνεια της άμυνά μας, δέχτηκαμε τον γκολ. Είμαστε τυχεροί που βάλαμε το δεύτερο γκολ, το σοβαρίσαμε πολύ γρήγορα. Και μετά πήγαμε στα αποδυτήρια, κάναμε κάποιες αλλαγές στην ομάδα και είπαμε στην ουσία να πατήσουμε την μπάλα. Είχε αποτέλεσμα. Στο πρώτο πεντάλεπτο είχαμε τρεις ευκαιρίες, δεν βάλαμε γκολ. Αλλά τελικά συνεχίσαμε. Μια σέντρα που βγήκε από τα δεξιά, βάλαμε το γκολ, κάναμε 2-1 και μετά από εκεί πέρα πιστεύω ότι το μάτς το τελειώσαμε στην ουσία. Παρόλο που είχε αντίπαλος ευκαιρίες, δεν το φοβηθήκαμε μετά από εκεί πέρα. Μπήκε το τρίτο γκολ και όλα κύλησαν ομαλά για την ομάδα μας. Περιμένατε τον Νεοχώρη να παρουσιάσει αυτή τη δυναμική? Η αλήθεια είναι ότι δεν περίμενα τόσο καλό τον Νεοχώρη. Τον Νεοχώρη ήταν πάρα πολύ καλό. Ήταν πάρα πολύ συγκροτημένο πίσω στην άμυνα, δεν μας άφησε καθόλου χώρους να δημιουργήσουμε. Έκλεισε τα ατού μας πάρα πολύ καλά. Αλλά εντάξει, είπαμε, είχαμε κάποιες καλές ενέργειες, κάποια καλά λεπτά και καταφέραμε να βάλουμε τα τρία γκολ που βάλαμε. Τελικά φέτος με τέτοιες μεταγραφές που έχει κάνει ο Ατρόμητος Άνοντας, πού το πάει? Κοιτάξτε, ο στόχος της ομάδας με αυτούς τους παίκτες που έχουν έρθει, κοιτάμε την τριάδα. Καλός ή κακός, δεν λέμε μεγάλα λόγια πρωταθλήματα και τέτοια. Κοιτάμε τι θέλουμε να πλασαριστούμε στην τριάδα. Σίγουρα αυτός είναι ο στόχος της ομάδας, κατά κύριο λόγο. Από εκεί και πέρα, κοιτάμε παιχνίδι. Τώρα έχουμε ένα πολύ δύσκολο μάτς με τις Σφαίρες. Εκεί θα φανεί και πόσο καλή είναι η ομάδα μας. Γιατί και οι Σφαίρες είναι αίτητοι, ακριβώς πρώτοι είμαστε μαζί με τους υποκράτη με τις Σφαίρες. Και εκεί θα φανεί τι θα γίνει. Σας ελπίζουμε και οι καιρικές συνθήκες να είναι καλές, γιατί εκεί θα είμαστε και πάλι. Θα το μεταδώσουμε ζωντανά το παιχνίδι, γιατί είναι από τα ενδιαφέροντα παιχνίδια. Ναι, σίγουρα δεν βοηθά καθόλου ο καιρός, αυτός ο καιρός με τόσο αέρα. Δηλαδή και χθες είδαμε το παιχνίδι του Ιπποκράτη Εθνικό, ήταν πολύ κακό παιχνίδι, γιατί οι καιρικές συνθήκες δεν βοήθησαν να παίχνει μπάλα. Το ίδιο έγινε και εδώ. Ελπίζουμε να ανοίξει λίγο ο καιρός, τουλάχιστον να μην έχει αέρα, όχι τίποτα άλλο. Αυτό, για να παίξουμε μπάλα. Ευχαριστώ, να είστε καλά.